Nada, ve, quiere seguir, a esperar a sus cabos solitos, me quedo en un coma seguro. Είχαμε πει τελευταία ότι είναι το πολύ καιρό ότι σε κάθε δημοτικό συμβούλιο θα έχουμε να ανακοινώνουμε ευχάριστα πράγματα, διότι και το είχα δικαιολογήσει αυτό και είχα πει ότι ο αγώνα μας και η προσπάθειά μας μιλιών χρόνων ώρα ήταν να φέρει και τα θετικά αποτελέσματα αυτά που αναμέναμε όλοι. Εκτός λοιπόν πιστή στην τακτική μας ότι ανακοινώνουμε ότι υπάρχει χρήματα στο ταμείο, δεν ανακοίνωσα ποτέ και δεν ανακοινώσω ποτέ έργο που δεν θα έχουν τα χρήματα στα ταμεία. Έτσι. Αυτό είναι και είναι παλιά. Εμείς έχουμε άλλο ερώτηση. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν, είναι και στο παρακάτω θέμα. Δεχτήκαμε 150.000 ευρώ επιχορήγηση από το Υπουργείο Ιστορικών, στην 100.000 θετών προβλημάτων που είχαμε δημιουργηθεί από τις τιμήνες του 2016. Μπήκανε στα ταμεία του Δήμου 180.000 ευρώ για τα αθλητικά, εξαρτητικές μας εγκαταστάσεις, εξαρτητικές και κοινήνες όπου χρειάζεται. Ο Δήμος Μεσίλης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ετοιμάζει, όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε όλοι, όσοι παρακολουθούν όλοι τα αθλητικά, πιστεύω ότι θα έχετε ενημερωθεί ότι άλυσε και ο Φιλόδημος ένα. Το μεγάλο πρόγραμμα, που εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, γνωρίζαμε πριν από πάρα πολύ χρόνο μπροστά, όχι τα αρθεί, και τι περιέχει μέσα και τι δεν περιέχει. Και είμαστε κατά 60-70% έτοιμοι να πατήσουμε το κουμπί τώρα. Τώρα, έτοιμοι. Όπως και στο Φιλόδημος 2, είχαμε την επιτυχία αυτή να είμαστε πρωτοπόροι σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος, όσον αφορά τα προγράμματα, και έτσι και σε αυτό λοιπόν θα είμαστε πάλι πρώτοι. Έχουμε λοιπόν από το Φιλόδημο 1 προγραμματίσει και θα τα εισπράξουμε και θα το πετύχουμε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, 3 εκατομμύρια για την ίδρυψη, η ίδρυψη η οποία είναι έτοιμη στις μελέτες μας, είμαστε έτοιμοι να το καταθέσουμε. Αφορά και να λαγείται του κεντρικού δικτύου, όπως γνωρίζετε και ο Γερνασόπλος από Λογκά, Αδριανή, Λογκά, εσωτερικά δίκτυα Λογκά, γιατί εκεί πέρα ήταν μια κατάσταση με το αμύαντο, τραγική και συνεχίζει να είναι τραγική, γιατί οι βλάβες 10 πιάνουν 20 γεννιούνται κάθε μέρα και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Επομένως, θετικότατο γιατί. Το άλλο σπουδαίο που περιλαμβάνει και το έχουμε δουλέψει αρκετά πριν ανοίξει το πρόγραμμα είναι 5 εκατομμύρια για την αποχέτευση. 5 εκατομμύρια για αποχέτευση, τα οποία είμαστε, όχι δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι γιατί δεν έχουμε επιλέξει ακόμα το πού θα τα διαθέσουμε τα χρήματα αυτά, αλλά το τεχνικό δελτίο που ετοιμάζουμε και οι προμελέτες που χρειάζονται, προσανατολιζόμαστε να πάμε επιτέλους και στις προτέρουσες των δημοτικών μας ενωτήτων αποχέτευση, σε όλες τις προτέρουσες. Ένα έργο 5 εκατομμύρια. Πρωτοποριακό, όχι μόνο για τη Μεσσηνία, αλλά για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι γρήγορα θα έχουμε τα αποτελέσματα της έγκρισής μας. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ως παρακολουθήσατε τον κήπο, είδατε στις 11 Μαΐου ότι υπογράφηκε και πλέον πέσανε και οι τελευταίες αφιβολίες πια από όλους. Υπογράφηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Στρίτζη, το μεγάλο έργο του Παμίσου.
Το είδατε, το διαβάσατε, πιστήκατε. Σε λίγο καιρό λοιπόν θα δείτε και μια θεόρατη ανακοίνωση στη γέφυρα του Παμίσου που θα δείχνει την αρχιτεκτονική και το τι πρόκειται να κατασκευάσουμε εκεί. Το έχω παρατηρήσει έργο της εκατονταετίας και είμαι ευτυχής που υλοποιείται. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο αναπτυξιακό συνέδριο στη Τρίπολη και ο Υπουργός ο κ. Τρίτσης είχε πει ότι το 2019 θα ξεκινήσει η κατασκευή του σε υποέργα. Συγκεκριμένα κάπου. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το έργο πήρε τον δρόμο του πλέον. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε 10 μέρες από σήμερα πιστεύω η κυρία Παναγωγούλου θα μπορούσε να με διαβεβαιώσει, αλλά είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μέχρι τέλος Μαΐου, το αργότερο, πιστεύω ότι θα δημοκρατήσουμε και άλλο μεγάλο έργο στη Μεσίνα. Την αντιπλημμυρική θωράκιση όχι μόνο της πόλης της Μεσίνης, είναι δύο εργολαβίες, είναι 800.000 ευρώ για αντικειμενικά αγωγούς δικτύων ομβρίων μέσα στην πόλη και είναι 1.200 για καθαρισμή ρεμάτων που πιάνει όλο τον κάμπο της Μεσίνης, πιάνει τα ποτάμια μας από Δελίκα, Καρδιά και καταλήγει μέχρι τον Πάμσο. Τεράστιο έργο και αυτό και κύριε Πρόεδρε, παρόλο που έπρεπε κάρα να ανακοινώσω και επειδή έχω υποσχεθεί ότι σε κάθε δημοτικό συμβούλιο θα ανακοινώνω και πολύ ευχάριστα πράγματα, θα υπόλοιπα στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και την άλλη καλή πλησία. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Αν υπάρχουν λοιπόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ανακοινώσεις του συναδέλφου, τον κύριο Γεωργάρα Σόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα έλεγα ότι μετά από τα 7,5 χρόνια θητεία σας, θα ευχάριστα νέα, ναι, μεν, διαφχάριστα τόσο ακούστηκαν και ακούγονται πολύ καλά στα αυτιά των δημοτών, αλλά θα περιμέναμε να μας πείτε για την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κάποιων έργων, γιατί 3,5 χρόνια είναι αρκετά για μια δημοκρατία ώστε να έχει προχωρήσει σε συμβασιοποίησεις έργων και να μας ενημερώνει πέρα βέβαια από τα μελλοντικά σχέδια και τις προοπτικές, αλλά και για την πορεία υλοποίησης των έργων. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, συναντηθήκατε με τον κύριο Νταντού τις προηγούμενες ημέρες, επιτέλους μετά από 3-3,5 χρόνια. Θα ήθελα να πω γιατί μας ενδιαφέρει και η καθημερινότητα. Το οδικό δίκτυο, το επαρχιακό οδικό δίκτυο, είναι προβληματικό. Δημιουργεί κινδύνους για την όδευση και για προβλήματα και για τους πεζούς, αλλά και για τα αυτοκίνητα με τα καλάμια χορτάρια που έχει στο μεγαλύτερο μέρος του περιφερειακού δικτύου. Από εκεί δεν θα έπρεπε να είχατε επιμείνει ώστε άμεσα να υλοποιηθεί ένας καθαρισμός στον δρόμο και μία διαγράμμιση. Γιατί δεν γίνεται διαγράμμιση το επαρχιακό δίκτυο να είναι χωρίς διαγράμμιση, γιατί έχει μεγάλη προσβασιμότητα, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες και πιστεύω σε αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να λειτουργήσει άμεσα. Και να έχετε αποτελέσματα. Η ερώτηση που ήθελα να αποβάλω έχει να κάνει με τους, μιας και μιλήσατε και για κοινωνικές δομές, για τους παιδικούς σταθμούς. Εν όψη και της αλλαγής της νομοθεσίας, όπου προβλέπει ότι τα τετράχρονα θα μπαίνουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση πλέον, φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα με τους παιδικούς σταθμούς, γιατί κάποια παιδιά θα ενταχθούν στις μονάδες του Υπουργείου. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμός ώστε να ενταχθούν οι παιδικοί σταθμοί, να διαμορφωθούν σε προπολιτιακοί, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενούν μια παιδιά μικρότερης ηλικίας, ώστε έτσι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των παιδικών σταθμών και ανάλογα και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ένα θέμα, δεν ξέρω, έχω ακούσει για ένα θέμα που υπάρχει στο παιδικό σταθμό της Αρμούσας, επειδή είχατε εγκρίνει την μετάθεση της πίεσης του αγωγού που υπηρετούσε στο παιδικό σταθμό Αρμούσας, μετακίνηση προς την Καλαμάτα. Η απουσία της συγκεκριμένης υπαλλήλου, η οποία είναι μια ειδικότητα εξειδικευμένη και εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδικών σταθμών. Θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία του παιδικού σταθμού του συγκεκριμένου
και ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχετε κάνει ώστε οι παιδιές αυτοί να εντάξουν και μικρότερες παιδιά από 4 χρόνια. Ευχαριστούμε τον κύριο Θανασόπουλο. Να απαντήσω τον κύριο Δήμαρχο και να συνεχίσω αν θέλετε το ρόλο. Κύριε Δήμαρχο. Προφανώς ο κύριο Θανασόπουλο την πορεία τη Δήμη. Συγχωρείτε κύριε Θανασόπουλο, αλλά δεν την παρακολουθείτε καθόλου. Λυπάμαι γι' αυτό. Πραγματικά λυπάμαι. Μιλάτε για την πορεία των έργων. Να ξεκινήσουμε νούμερο ένα. Πού διαπιστώσατε εσείς στην πορεία μας ότι καθυστερήσαμε πουθενά, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, Ότι δεν σας προκαλεί, δεν ρωτάει. Πάμε λοιπόν. Δεν γνωρίζετε, κύριε Θανασόπουλο, ότι οι διαδικασίες για να πας από το αίτημα, όταν έχεις τα χρήματα στο ταμείο, ότι θέλει 42 βήματα, δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει όλη η Ελλάδα. 42 βήματα για να τα κάνεις έργο. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Εσείς τι πιστεύετε, όταν ανακοινώναμε και παίρνουμε σε πέρα έργα της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ, πιστεύατε πραγματικά σαν αυτοδιοικητικός ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί, να γίνει πράξη σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα χρόνια? Δεν ξέρετε ότι αυτή η μελέτη μόνο του διεθνή, για να έχει διεθνή διαγωνισμό, μελέτη της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ θέλει 2,5 χρόνια. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρετε, δεν παρακολουθήσατε την αντιδιοκτική προστασία του μεταλλιδίου που τα χρήματα έχουν έρθει στο ταμείο μας εδώ και 1,5 χρόνια από τις 11 Αυγούστου πέρυσι, ότι ο νόμος έδινε στην εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη 2,5 χρόνια να την παραδώσει τη μελέτη και την παραδίνει με παρέμβαση δική μας σε 10 μήνες. Δεν τα βλέπετε αυτά, δεν τα ξέρετε. Αν δεν τα ξέρετε, δεν έχετε καμιά σχέση με το Δήμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, τρίτο. Σε ένα χρόνο εξασφαλίσαμε τα χρήματα λοιπόν πριν 8 μήνες κατά την πλημμυρικά. Και τα δημοπρατούμε σήμερα. Και μιλάτε για καθυστέρηση. Εάν μιλάτε, κύριε Θανασόπουλο, για καθυστέρηση, πιάστε και διαβάστε και παρακολουθήστε τις κινήσεις βήμα-βήμα. Και εδώ είμαστε να μας φέρετε, να μου φέρετε και εμένα προσωπικά για να μάθω από την ευθύνη και να μου πείτε ότι εκεί καθυστερήσατε 3 λεπτά. Όχι μέρα, 3 λεπτά. Δεν υπάρχει πουθενά. Επομένως, ενημερωθείτε για όλα αυτά τα θέματα. Μιλάτε, κύριε Θανασόπουλε, μιλήσατε για καθαριστικούς δρόμους και για την συνάντησή μου με τον κύριο Περιφερειάρχη. Βλέπετε ότι σήμερα εγώ δεν έκανα να πανηγυρίσω και να πω που θέλετε να σας το πω, αλλά πω ο κύριος Παπαγεωργίου ρώτησε, πέστε το με μας κατά της αγωνία, μακάρα εσείς δεν τα ακούσατε. Δεν ακούσατε ότι μπήκατε στο Δήμο πάνω 5 εκατομμύρια από την περιφέρεια. Και περνάνε με περιφερειακό συμβούλιο, είδατε όντως αυτό υπάρχει. Κάτσε. Μεθαύριο έχει περιφερειακό συμβούλιο. Μεθαύριο υπάρχει περιφερειακό συμβούλιο. Τι θα πεισβητήσετε. Αφού με προκαλείτε, πάρτε το αδρευτικό του την κόρφου. Αδρατικό του κόσμου. Καθυστερήσαμε, κύριε Θανασόπουλε. Κατά 4 χρόνια, κύριε Θανασόπουλε, γι' αυτό σας λέω δεν έχετε καμία σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και με αυτά που σημαίνουν στο Δήμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς δεν φτιάξατε τη μελέτη του την κόσμου. Τη φτιάξατε ή δεν γνωρίζετε αν τη φτιάξατε εσείς ή όχι. Τη φτιάξατε. Τι είχατε περιλάβει μέσα στη μελέτη του αδρατικού του την κόσμου. Τι είχατε. Σας ερωτάω και απαντήστε ενώπιον όλου του κόσμου. Είχατε ή τα μη ηλεκτρομηχανολογικά μέσα στο φάκελό σας, ναι ή όχι? Αν μου πείτε όχι, στο επόμενο συμβούλιο θα είναι τεχνική υπηρεσία εγώ. Γνωρίζετε αν υπήρχε ή τα μη στο φάκελο? Το γνωρίζετε, δεν το γνωρίζετε. Πάντα το γνωρίζετε, γιατί σας έπρεπε να παρακολουθείτε. Λοιπόν, πρόεδρε, εγώ διακόπτω αυτό. Μπορεί, πρόεδρε, αλλά δεν θα απαντήσω. Κάντε κάποια ερωτήματα, κύριε Δήμαρχε,
Το Δήμαρχος δεν έχει κάποιες απαντήσεις. Αναφέρεται σε αυτά. Αλλά τι λέει, υπάρχει, είναι δικαίωμά του να αφήσει τη στιγμή. Αυτά λέει. Εσύ δικαίωμά σου είναι το πλήρω. Κι όπως ο καθένας. Μου είχε σε τριάντα τελειώσει. Συνεχίζει. Να τελειώσω. Να μάθω και λέω. Συνεχίζει. Με αύριο. Λοιπόν, μιλήσατε για αθαρισμούς δρόμων και ανέβαλα θέματα. Σε ποιον να απευθυνθώ τώρα, με συγχωρείτε, σε εσά, εσύ με ρωτήσατε. Μιλήσατε για του καταρρισμού του μικρού. Και ανέβαλα το θέμα αυτό σου με τον Περιφερειάρχη. Βεβαίω τον βάλα το θέμα στον Περιφερειάρχη. Βεβαίω και όχι μόνο το βάλα εγώ, το περιφέρειο του βάλα όλοι και μπροστά στι κάμερε για του καταρρισμού. Εσεί δεν βλέπετε καμία παρέμβαση, κύριε Θανασόπα, που κάνετε το ερώτημα. Δεν βλέπετε καμία παρέμβαση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν βλέπετε αυτή την κρεμίλα και η καταστροφή που ήταν στην ε3. Έπρεπε να το πούμε στο συμβόλαιο. Μιλάτε για χορτάρια, μιλάτε για χορτάρια, μιλάτε για χορτάρια και δεν λέτε η αποκατάσταση αυτή. Με ποιανού παρέμβαση έγινε και με τι πίεση δημιουργήσαμε στον Περιφερειάρχη. Και τον ευχαριστούμε πολύ που μας άκουσε και πλάνε πέρα το πρωί όταν επράξει. Κάτι είναι η ιστορία. Λοιπόν, για τους παιδικούς να κύριε Σνάρη, στο σημείο αυτό όπως είπε και ο κύριος Απαντώτης. Συνεχίστε, κύριε Κόντη, κύριε Παναγούλη, για την απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα για τους παιδικούς. Που είναι στα χέρια της τεχνικής υπηρεσίας, του μηχανικού συνεργάτη μας, με πέμπτη τη χορήγηση 50.000 ευρώ για τη δημιουργία του τεχνικού τμήματος. Αυτή η πρόταση και η πρόταση από την ΕΤΑ που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας έρχεται για να βοηθήσει τους Δήμους, μιας και όλοι οι Δήμοι είμαστε στην ίδια κατάσταση για θέμα της εκπαίδευσης, που αφορά πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό ίδρυση νέων τμήματων παιδικής, παιδικής και ευρωπαϊκής φροντίδας. Και για να βοηθήσει του Δήμου, λόγω τη πολύ καταλητική τη ημερομηνία και να του βρει έτοιμου, έχει και τέτοια τοποκράτηση και υποδείγματα μελετών. Αυτή η πρόσκληση έχει βγει από τον Ολυμπιακό Κομίζο, ο κύριο Μοντρέα, εδώ και 10 μέρε και ήδη την επεξεργόμαστε. Κύριε Σαφέ. Εντάξει, καλή απάντηση. Κύριε Γιάννη, θα την πω. Στην πρώτη φορά θα πρέπει να λεπτό. Δεν γίνεται. Αν δεν καλυφθήκατε. Όχι, κύριε Βασόπλο. Αν δεν καλυφθήκατε. Θεωρώ ότι. Κάνατε κάποιες ερωτήσεις, στο συγκεκριμένο στάδιο πήρατε κάποιες απαντήσεις. Εάν οι απαντήσεις δεν σας καλύπτουν, μπορείτε να απαντήσετε με γραπτή ερώτηση. Αυτό λέει ο κανονισμός, αυτό είναι φαρμακευμένο. Δεν γίνεται διάλογο. Ο κανονισμός. Θεωρώ ότι αφορά τις αποχετές έδρες των Δήμων. Και παρακαλώ αν είναι δυνατόν να μου απαντήσετε. Κύριε Δήμαρχε, είπατε 5 εκατομμύρια χρειάζονται για όλες τις έδρες του Δήμου για να κάνουν αποχετές. Εννοείται στο κόμμα. Έχουμε 5 εκατομμύρια, όχι χρειάζονται 5 εκατομμύρια. Μπορεί να χρειάζονται 3, μπορεί να πάνε και 13. Εννοείται ο διακριστή κόμμα. Αυτό δεν εννοείται. Από και τέτοιο. Δεν το είπα αυτό. Όχι, γιατί αυτό είναι εφικτό. Γι' αυτό αυτό πολύ είναι. Αγαπητέ φίλε Τάκη, κύριε συνάδελφε, πράγματι, όταν αναφέρθηκα στο πρόγραμμα των αποχετεύσεων και επιλογή μας και επιλογή της Δημοτικής Αρχής είναι να προτιμηθούν οι πρωτεύουσες των καποδιστριακών δήμων, αναφέρομαι βέβαια σε ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο λίγοι το γνωρίζουν και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είμαι χαρούμενος και ευτυχής, διότι και εδώ ο Δήμος θα πρωτοπορήσει σε όλη την Ελλάδα. Θα είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που θα κάνουμε αποχετεύσεις στα χωριά μας με την καινούργια τεχνολογία, τεχνολογία το κόμπα. Αγαπητέ Φιλετάκη, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές σαν τεχνική. Είναι εφικτό. Και έχουμε πει λοιπόν ότι πλέον αυτά τα μεγαλόπουλα και τα παραγωγικά αποχετεύσεις και βιολογική και κύρια δύο πράγματα, εμείς προτείνουμε μοντέρνες, καινούργιες ιδέες, καινούργια συστήματα, εκμεταλλευόμαστε τα προγράμματα, θα πάρουμε τα χρήματα και θα κάνουμε τοπικές αποχετεύσεις σε κάθε πρωτεύουσα. Αρχικά με στόχο
με στόχο στρατηγικό σχεδιασμό στο μέλλον να μην έχει, να μην έχει, να μην μείνει κανένα χωριό χωρίς αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός μας και εκεί θα πάμε με αυτή τη μεθοδολογία. Ευχαριστώ.